Πάμε να καλησπέρισουμε την Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα, Σία. Σε κλίμα αισιοδοξίας και χαράς ολοκληρώθηκε σήμερα, Κατερίνα, το δεύτερο πανελλήνιο πρόγραμμα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας με τη συνδρομή και του ΣΚΑΙ. Βεβαίως, γιατί εκτός από τους καθαρισμούς που έχουμε πάντα τα Σαββατοκύριακα, τώρα ο εθελοντισμός απλώνεται και στα παιδιά. 2.500 παιδιά λοιπόν μύθηκαν στον αθλητισμό από Ολυμπιονίκες, αλλά μύθηκαν και στον εθελοντισμό και φύτεψαν 5.000 δέντρα, μετέχοντας στο πρόγραμμα Αναδάσωση και Αθλητισμός που έγινε στην Πεντέλη. Η ανταπόκριση των σχολείων ξεπέρασε κάθε προσδοκία και κάπου 2.500 παιδιά συμμετείχαν στις οργανωμένες δράσεις αθλητικής εκπαίδευσης και αναδάσωσης στους πρόποδες της Πεντέλης. Έχει προστεθεί σαν ολυμπιακή αξία η προστασία του περιβάλλοντος. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, διότι πραγματικά η νεολαία πρέπει να έρθει κοντά στο περιβάλλον και να κάνει ό,τι χρειάζεται ώστε να μπορέσει στο μέλλον να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Μέσα από το περιβάλλον και μέσα από τον αθλητισμό. Είναι μεγάλη συγκίνηση για μας. Τις μέρες που περνάει η Ελλάδα, εμείς είμαστε εδώ, λέμε ναι στην παιδεία μέσω της εκπαίδευσης. Τα παιδιά πρώτα παίρνουν μια γεύση από 8 διαφορετικά Ολυμπιακά αθλήματα, με Ολυμπιονίκες και αθλητές διεθνούς κύρους να τους εκπαιδεύουν, αλλά κυρίως να τους εμπνέουν. Η ανταπόκριση των παιδιών είναι πάρα πολύ θετική και βλέπουμε ότι σε όσες πόλεις έχουμε πάει, υπάρχουν εγγραφές στα αντίστοιχα αθλήματα. Αυτό σημαίνει ότι και ένα παιδί να φέρεις και ένα παιδί να φέρεις στον αθλητισμό είναι τεράστιο κερδός. Από τα Ολυμπιακά αθλήματα στην πλατεία της Αγίας Τριάδας της Πεντέλης, οι μαθητές μεταφέρονται σε ένα από τα πιο υποβαθμισμένα σημεία του βουνού για αναδάσωση. Τα παιδιά θα φυτέψουν 5.000 πευκάκια εδώ στην θέση της παλιάς χωματερής των Μελισσίων, δίνοντας έτσι ένα δυναμικό ξεκίνημα στις φετινές δράσεις αναδάσωσης. Η δράση έχει συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η όψη της περιοχής θα αλλάξει απάντα. Από την πλευρά του, ο Δήμος έχει δεσμευτεί να ποτίσει τα δεντρίλια όσο χρειαστεί. Θα κάνουμε τον αγώνα μας, θα το στηρίξουμε. Άλλωστε και εκείνα που μας φυτέψαμε με το ΣΚΑΙ δείχνουν το πόσο ενσυνείδητα κάνουμε αυτό που κάνουμε. Παλιές δεντροφυτεύσεις που κάναμε είναι σήμερα το στολίδι του Κοκκιναρά. Κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι στο Eco News, γιατί έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά με τον Γιάννη Τζούνο. Έχεις, Γιάννη, με πληροφορούν νεότερα για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την νέα κυβέρνηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε επίσημα πια τα πρόσωπα, όπως τα λέγαμε και στο δελτίο. 4 πρόσωπα πρότεινε η Νέα Δημοκρατία και είναι ο κύριος Αβραμόπουλος, ο κύριος Δήμας, ο κύριος Μουρμούρας και ο κύριος Αρβανιτόπουλος. Mm-hmm. Για το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου, και επειδή η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή στη θέση της να είναι μη κοινοβουλευτικά πρόσωπα, ο κύριος Αβραμόπουλος θα παραιτηθεί από την θέση του για να συμμετάσχει σε αυτήν την κυβέρνηση. Είναι μόνο αυτά τα 4 πρόσωπα, Γιάννη, αυτά που θα συμμετέχουν στο νέο σχήμα? Ναι, αυτά τα 4 πρόσωπα πρότεινε η Νέα Δημοκρατία. Και αυτά ξέρουμε σε ποιες θέσεις? Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις για το που θα είναι ο καθένας. Να σου πω πάντως ότι από όσο γνωρίζω δεν έχει κλείσει ακόμα αν θα υπάρχει αντιπροεδρία στην κυβέρνηση αυτή. Αυτά τα 4 ονόματα θα εξετάσει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπαδήμος, και αύριο θα ανακοινωθούν, εκτός εάν υπάρξει κάποια αντίρρηση ή κάποια αλλαγή. Στόχος, από ό,τι λένε από τη Νέα Δημοκρατία, είναι να βοηθηθεί η νέα κυβέρνηση και εφόσον ανατράπηκε η κυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου, στηρίζεται πλέον μια μεταβατική κυβέρνηση με συγκεκριμένο σκοπό και στόχο, που είναι να βγει η χώρα από το αδιέξοδο και να οδηγηθεί στις εκλογές. Να επαναλάβω πάλι τα ονόματα. Ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θα παραιτηθεί από το αξίωμά του. Ο κύριος Σταύρος Δήμας, επίσης αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Γιάννης Μουρμούρας είναι καθηγητής οικονομικών. Και ο κύριος Κώστας Αρβανιτόπουλος, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κυρίου Σαμαράσια. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Αυτά είναι λοιπόν τα πρόσωπα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας που θα συμμετέχουν στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Να επιστρέψουμε στην Κατερίνα Χριστοφιλίδου για να δούμε, Κατερίνα, και το τελευταίο μας θέμα για απόψε. Σήμερα επίσημα δηλώθηκε ότι εξαφανίστηκε και ο μαύρος ρινόκερος της Δυτικής Αφρικής, 2 εβδομάδες μετά την εξαφάνισή του στις Φιλιππίνες. Ακριβώς. Ο ρινόκερος, είχαμε πει, κυνηγιέται εντατικά για το κέρατό του σε όλο τον κόσμο, το οποίο, να πούμε, ότι πλασάρεται ως αντικαρκυνικό φάρμακο και πουλιέται 100.000 ευρώ ανά κιλό. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος εξαφάνισής του από παντού. Τώρα, λοιπόν, εκεί στην Αφρική επιχειρείται μια εναέρια επιχείρηση μεταφοράς, διάσωσης των τελευταίων ρινόκερων που ζουν εκεί.
Από σήμερα πάβει να υπάρχει ακόμη ένα είδος στη γη. Ο μαύρος ρινόκερος της Δυτικής Αφρικής, ένα είδος που κυνηγήθηκε ανηλαιώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παρά το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις γνώριζαν τι συμβαίνει, με το λαθρέο κυνήγι δεν μπόρεσαν ή μάλλον δεν θέλησαν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Έτσι, σήμερα είχαμε την επίσημη δήλωση οριστικής εξαφάνισης του μαύρου ρινόκερου της Δυτικής Αφρικής. Μια εξαφάνιση που οφείλεται στο μύθο ότι το κέρατό του μπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο και για τον λόγο αυτό κυνηγέται. Και στη συνέχεια το κέρατό του πουλιέται στη διεθνή μαύρη αγορά σε μορφή σκόνης αντί 100.000 δολαρίων το κιλό. Το τελευταίο διάστημα γίνεται μια οργανωμένη επιχείρηση διάσωσης των ελάχιστων κάποιων ρινόκερων που υπάρχουν ακόμη. Ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία τους ναρκώνουν και τους μεταφέρουν με ελικόπτερο από αέρος και στη συνέχεια με ειδικά φορτηγά 1.500 χιλιόμετρα μακριά σε άλλες περιοχές οι οποίες επιτηρούνται καλύτερα ώστε να προστατευτούν τα ζώα από τους λαθροθύρες. Η μετεγκατάσταση αυτή δεν είναι διόλου εύκολη υπόθεση. Είναι όμως ο μοναδικός τρόπος να μην εξαφανιστεί το είδος οριστικά και αμετάκλητα.